Συναδέλφες και συνάδελφοι, αγαπητοί συναγωνιστές. Στις αρχές Γενάρη του 1999, δηλαδή τρεις μήνες πριν από σήμερα που κουβεντιάζουμε, πήραμε την ευθύνη και την πρωτοβουλία για την έναρξη μιας σταυροφορίας με στόχο την αγωνιστική ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και των οργανώσεων. Ξεκινώντας, δεν είχαμε αυταπάτες. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ξέραμε και ξέρουμε τα εμπόδια που θα συναντήσουμε. Τους δυσμενείς συσχετισμούς που πρέπει να ξεπεράσουμε. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα, τρεις μήνες μετά, ενώ στην αρχή είμαστε κουμπωμένοι, ήμασταν διστακτικοί, μόλις άρχισε να δημοσιοποιείται αυτή η πρωτοβουλία. Από τις πρώτες επαφές με τους εργαζόμενους, τα μηνύματα που έφταναν και μας έδιναν καθημερινά κουράγιο και νέα ορμή ήτανε προχωρήστε και είμαστε μαζί σας. Κάντε κάτι, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε για πολύ ακόμα τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Στο χρονικό αυτό διάστημα, συναδέλφους και συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα σε χώρους δουλειάς. Στις περιοδίες αυτές ήρθαμε σε επαφή με εργαζόμενους, με απλούς ανθρώπους της δουλειάς που ανεξάρτητα από το τι Θεό πιστεύουνε, δουλεύουνε δίπλα-δίπλα με τον συνάδελφό τους, ματώνουνε μαζί, κουράζονται μαζί, έχουν απέναντι τον ίδιο να εκμεταλλευτεί, έχουν να αντιμετωπίσουν την ίδια πολιτική, την ίδια κυβέρνηση, τα ίδια προβλήματα. Αυτοί λοιπόν, όλοι οι συνάδελφοι, μας έδωσαν κουράγιο και προτροπή να προχωρήσουμε. Σχεδόν καθημερινά, οι εργατοϋπάλληλοι γίνεται φανερό ότι υιοθετούν και στηρίζουν τους άξονες στο πλαίσιο θέσεων που η Επιτροπή Πρωτοβουλίας διαμόρφωσε. Σε πάνω από 300 συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέρχονται οι αποφάσεις μέσα από διοικητικά συμβούλια ότι είναι μαζί μας, είναι σήμερα εδώ, θα είναι και αύριο στην πορεία και το δύσκολο δρόμο που έχουμε να χαράξουμε και να διανύσουμε. Αυτό όμως, συνάδελφοι, που μας έδωσε περισσότερη δύναμη και μεγαλύτερο κουράγιο είναι ότι έχουμε συστρατευτεί και συνδιαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις κοινής ταξικής πορείας εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη που προερχόμαστε από διάφορες παραταξιακές αντιλήψεις με ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που όμως αποδεχόμαστε και δεσμευόμαστε ότι η διέξοδος και η αναζωογόνηση για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται στην ήττα της γραμμής της συνένεσης, στην απομόνωση των δυνάμεων της υποταγής, στην ενίσχυση των ταξικών χαρακτηριστικών του εργατικού συνδικαλισμού. Όσο περνά ο καιρός και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, τα φαινόμενα αυτά, συνάδελφοι, θα μεγαλώνουν. Η πορεία εκφυλισμού, η πορεία διάλυσης του συνδικαλιστικού κινήματος θα εντείνεται. Οι εργαζόμενοι από αυτές τις ηγεσίες τίποτα το θετικό, τίποτα το καλό δεν έχουν να περιμένουν. Όσο κυριαρχούν αυτές οι ηγεσίες, χωρίς να συναντούν τη συντονισμένη παρέμβαση και την πρωτόβουλη δράση των ταξικών δυνάμεων, όχι μόνο τα προβλήματα δεν θα λυθούν, αλλά θα έρθουν και πιο δύσκολες μέρες για το κίνημα. Θα μπει σε ανεπίστρεπτη τροχιά και με απρόβλεπτες συνέπειες. Όλοι εμείς που ανησυχούμε από αυτές τις εξελίξεις, μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε. Να δείξουμε πρακτικά ότι με την ενεργητική μας παρέμβαση μπορεί να ανατραπεί αυτή η αρνητική πορεία. Να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους εργαζόμενους. Μια ελπίδα και προοπτική που καθημερινά από τις επαφές με τους εργατοϋπάλληλους και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα την αντιλαμβανόμαστε και διαπιστώνουμε ότι μπορεί να αποτελέσει την ανάσα, την αναπνοή, την ζωοδότρα δύναμη για να προχωρήσουμε.
Αναλαμβάνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία και κάνουμε έκκληση για συσπήρωση σε κάθε συνδικαλιστή που σέβεται τον εαυτό του, που θέλει να δράσει για την αντιμετώπιση των φαινομένων φθοράς και διάλυσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Ειδικά τώρα που έρχονται και νέα αντεργατικά μέτρα και θα προχωρήσουν, θα επιδιώξει η κυβέρνηση να προχωρήσει τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που ήδη έχει δρομολογήσει και στις εργασιακές σχέσεις και σε όλα τα άλλα μέτωπα. Προχωράμε σε αυτή την πρωτοβουλία συνειδητοποιώντας την ευθύνη μας ότι δεν αρκεί σήμερα που ραγδαία επιδεινώνεται η κατάσταση να περιοριζόμαστε σε συμπεράσματα. Δεν αρκεί σήμερα να περιγράφουμε την κατάσταση. Αν θέλετε, δεν αρκεί και το να περιοριζόμαστε μόνο σε κριτική μέσα στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα αυτό που πρωτεύει, αυτό που μπορεί να καθορίσει και να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις είναι να δράσουμε συσπηρωτικά, να πάρουμε πρωτοβουλίες έτσι που να βρει αγωνιστική διέξοδο και αγωνιστική προοπτική η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση που υπάρχει στην εργατική τάξη. Ενημερώνοντας λοιπόν, συζητώντας με τους εργαζόμενους, θα τους καλέσουμε να συστρατευτούν, να πορευτούμε μαζί, πέρα από όποιες διαφορές, συμφωνώντας στο βασικό ζήτημα ότι για να προχωρήσει το κίνημα πρέπει να ενισχυθεί η γραμμή της αντίστασης, η γραμμή του αγώνα της ταξικής προοπτικής και να βάλουμε στη γωνιά, να απομονώσουμε, να νικήσουμε, να παραμερίσουμε τη γραμμή της συνένεσης, του συμβιβασμού και της δυνάμεις που την υπηρετούν. Θα συμφωνήσουμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ταράξουμε τα νερά, να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα, να αναστήσουμε το εργατικό κίνημα. Και όλα αυτά έχοντας επίγνωση ότι θα αναμετρηθούμε με δυσκολίες, θα αντιμετωπίσουμε συκοφαντίες, θα βρούμε μπροστά μας μηχανισμούς, έχουν και τη δύναμη και το χρήμα οι υποστηριχτές της συνένεσης και της ενσωμάτωσης. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να μας σταματήσει. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ότι θα στρατευτούμε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος για να πετύχουν οι στόχοι, για να ανδρωθεί, να μεγαλώσει, να διευρυνθεί, να μαζικοποιηθεί, να παίξει το ρόλο του το κίνημα που σήμερα θα συγκροτήσουμε, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Γεια σας.